να γνωρίσουμε μία έτσι ξεχωριστή κυρία η οποία έχει έτσι ένα ιδιαίτερο ταλέντο στο να ρίχνει το διαδίκτυο. Είναι η κυρία Δήμητρα Κινικλή, σωστά? Σωστά, σωστά. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μπορώ να μιλάω στον Ενικό? Εννοείται. Γιατί στο τηλέφωνο, μιλήσαμε στον Ενικό. Οπότε τώρα εδώ θα υποκριθώ αν χρησιμοποιήσω πληθυντικό. Όχι, όχι, δεν θέλω ούτε εγώ. Λοιπόν, δίπλα μου έχω. Είμαι στην όμορφη Κρήτη. Βέβαια, είστε στην όμορφη Λέσβο. Εννοείται. Σωστά, δίπλα μου έχω και τη Μαρία και, και τη Γιώτα. Καλησπέρα και γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Δήμητρα, για ποιο λόγο ήρθαμε σε επαφή σήμερα το πρωί μισή δύο και σου ζήτησα να βγεις? Για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Τι κάνεις εκεί και ξεχωρίζεις? Και να πες και το βίντεο λίγο. TikTok. Είναι μία κτηνοτρόφος η οποία με τα βιντεάκια της στο TikTok στην κυριολεξία έχει ρίξει το διαδίκτυο. Πάμε λίγο να δούμε λίγο, να δούμε. Λοιπόν, έτσι μπήκαμε λίγο στο κλίμα, Δήμητρα. Φαντάζομαι έτσι σ' αρέσει, έτσι, για πλάκα το έχεις ξεκινήσει αυτό και δεν φανταζόσουν ότι θα έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις. Για να πω την αλήθεια, ξεκίνησε σαν πλάκα. Ναι. Και μπορώ να πω από πείσμα. Το 2015 ο ΠΚΕΠΕ μας είχε κάνει ένα λάθος με τις επιδοτήσεις. Ναι. Και μου λέγανε ότι δεν έχουμε ζώα. Ότι δεν είμαι κτηνοτρόφος. Και έτσι ανέβαζα αυτά τα βίντεο για να αποδείξω ότι είμαι. Αλλά δεν περίμενα κι εγώ ότι θα έπαιρνε διάσταση ότι θα γινόμουν βάιλαρ. Ένα λεπτό, Δήμητρα. Πίσω από το χαβαλέ και από την όμορφη αυτή εικόνα. Πίσω από το χαβαλέ υπήρχε μια πικρία. Εγώ θα πω κάτι άλλο, Δήμητρα. Πίσω από το χαβαλέ κρύβεται μια μητέρα 4 παιδιών, σωστά, που είναι κτηνοτρόφος, που παλεύει καθημερινά, που μέσα από αυτό το χαβαλέ. Από πίσω υπάρχει μια γυναίκα που παλεύει καθημερινά. Mm-hmm. Εγώ αυτό έχω να πω. Περνάμε όλοι καλά με το βιντεάκι, ωστόσο θα μας μιλήσει και μια γυναίκα για τα προβλήματα που περνάει καθημερινά και βιώνει καθημερινά. Όλοι οι αγρότες θα περνάμε αυτά τα προβλήματα. Δεν έχουμε την πραγματική αντιμετώπιση που χρειαζόμαστε από την κυβέρνηση. Ο κλάδος μας έχει πάρα πολλά προβλήματα. Με το γάλα, με τα αρνιά μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Δεν είμαστε όπως τους υπόλοιπους Ευρωπαίους κτηνοτρόφους που τους βοηθάνε. Εμάς αυτή τη χώρα δεν μας βοηθάνε. Έλα σου πω, Δήμητρα, για πες μου λίγο, τι καιρό κάνει τώρα στη Λέσβο? Τι, εδώ πέρα βρέχει τώρα, ξεκίνησε η βροχή πριν από εμάς, λίγο. Εμάς έβρεχε χτες, σήμερα έχει κρύο. Α, έχει ψύχρα, ε. Ναι. Έλα να σου πω, τα ζωάκια τώρα εκεί στο βίντεο δεν συμμετέχουν, φαντάζομαι. Δεν κατάλαβα. Δεν συμμετέχουν, λέω, δεν ακολουθούν το ρυθμό. Α, τα έχω μάθει, ξέρουν το αφεντικό τους. Α, οπότε... Εκπαιδευμένα. Σε πόση ώρα φτάνεις στο Μαντρί εσύ, αν ξεκινήσεις τώρα τους χορούς? Α, όταν τα βοσκάω συνήθως. Ναι. Για να περνάει η ώρα μου, κάνω τα βιντεάκια αυτά. Α, νομίζω για να περνάει η ώρα σου ασχολείσαι με την κτηνοτροφία. Αλλά... Όχι, επάγγελμα. Όχι, είναι. Επάγγελμα κανονικό. Ένα επάγγελμα δύσκολο, ειδικά για γυναίκες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες είναι κτηνοτρόφισσες. Ναι. Είναι δύσκολο να είσαι μητέρα, γυναίκα, κτηνοτρόφος. Αλλά Δήμητρα, έχεις έναν τρόπο και να στείλεις το μήνυμά σου. Βέβαια. Και να το διασκεδάσεις, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό Δήμητρα, είναι. Πριν από μία εβδομάδα βγάλαμε έναν κρεοπόλη. Ήρθε η Γιώτα Αρχοντάκη, δεν ξέρω αν το είδες στην εκπομπή. Ένα κρεοπόλη, ο οποίος είναι και μοντέλο του Αρμάνι. Και λέει το παλικάρι ότι εγώ, αν μου τεθεί το δίλημα να ασχοληθώ ή με το επάγγελμά μου, που είμαι κρεοπόλης, ή να ακολουθήσω την καριέρα του μοντέλου, προτιμώ κρεοπόλης. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με σένα. Αν σου κάνω τώρα μία πρόταση. Για έχω κάτι. Πάρα πολλές προτάσεις. Να το, είδατε. Ήδη μου έχουν κάνει πρόταση τρεις παραγωγοί χρηματοδοτούν για να γυρίσω διαφημίσεις. Μην πούμε τη διαφήμιση, Όχι, όχι, όχι. Ναι. Δύο τραγουδιστές που έστειλαν, που ενδιαφέρονται. Αλλά... Μπορείς παράλληλα να
να τα συνδυάσεις. Η Δήμητρα, το σκέφτεται η Δήμητρα λοιπόν να το συνδυάσει. Κτηνοτροφία όμως δεν την αφήνω. Σωστά. Και έχω όνειρα πολλά για την κτηνοτροφία. Κατέβαινα υποψήφια ευρωβουλευτής. Βέβαια, είστε. Κτηνοτροφικό κόμμα. Είστε ένα. Είστε ένα. Το Βάκη Τσιομπανίδη. Είστε ένα άνθρωπο εκεί που ασχολήθηκε και με τα κοινά, σωστά. Βιοπαλαιστής. Αγαπάω την κτηνοτροφία και θέλω να βοηθήσω πάρα πολύ. Μάλιστα. Προσπαθώ. Λοιπόν, να μας στείλεις μια καλησπέρα από εκεί από Λέσβο. Θα τα ξαναπούμε. Πιστεύω να τα ξαναπούμε, Δήμητρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είδαμε μια όμορφη εικόνα, ένα ξεχωριστό βέβαια, θέμα. Βέβαια, βέβαια. Αξίζει πολλά. Μπράβο στην Δήμητρα που το παλεύει, που εργάζεται, κάνει βέβαια. Και αυτό που αγαπάει. Και μέσα από νέο δυσκολίε. Και στέλνει τα μηνύματά τη. Και δεν μασάει και πουθενά, δεν κολλάει πουθενά. Μια δυναμική γυναίκα.